pod.gr. Κάποιες φορές μου φαίνεται περίεργο όταν μου περιγράφουν το πώς βιώνουν άτομα τη σεξουαλική έλξη, ότι νιώθουν μέσα τους, πεταλούνται, ότι λιώνουν, ότι θέλουν, βλέπουν έναν άνθρωπο και θέλουν να κάνουν σεξ μαζί του. Αυτό μέχρι και σήμερα δεν το πολύ καταλαβαίνω. Για μένα προσωπικά είναι σαν να βρίσκομαι σε ένα μπουφέ και να μην θέλω να φάω. Το σεξ εγώ το αντιμετωπίζω είτε με αποστροφή είτε με παντελής απάθεια. Για αρκετό καιρό αμφισβητούσα άμα είμαι όντως asexual, επειδή είχα στήσει, επειδή σίγουρα έβρισκα κάποια άτομα ελκυστικά, αλλά δεν ήθελα να πραγματώσω κάποια σεξουαλική επιθυμία. Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα από όσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας? Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία του Τζέις. Είναι δύσκολο να προσδιορίσω ακριβώς πότε η έννοια του σεξ ήρθε πρώτα στη ζωή μου. Οι γονείς μου δεν μου είχαν μιλήσει ποτέ γι' αυτό, ούτε είχαμε στο σχολείο κάποια σεξουαλική αγωγή. Ήταν κάτι που απλά μάθαμε. Είτε ήταν από τις ταινίες, είτε ήταν από το ίντερνετ. Ήταν κάτι που ξαφνικά μπήκε στη ζωή μας. Αλλά για μένα και τους φίλους μου ήταν περισσότερο μια νεφελώδης έννοια. Δεν νομίζω πραγματικά ξέραμε τι είναι. Για μας ήταν κάτι το απαγορευμένο, κάτι που ανήκει στον κόσμο των ενηλίκων. Και αυτό μας εξήταρε κάπως. Στην αυλή του σχολείου, για μένα και τους φίλους μου, η έννοια του σεξ μετουσιώθηκε περισσότερο στο χιούμορ. Πρέπει να ήταν και απόρρια του ίντερνετ, γιατί γενικά στο ίντερνετ υπήρχε πάρα πολύ προσωπικό χιούμορ. Είτε από κλασικά αστιάκια του τύπου That's what she said, μέχρι και χειρονομίες μας φαινόντουσαν πολύ αστείες. Αλλά για μας ουσιαστικά η έννοια του σεξ τελείωνε εδώ. Και αυτό πότε άλλαξε? Θυμάμαι όταν είχα γυρίσει από τις καλοκαιρινές διακοπές, ένας φίλος μου με είχε ρωτήσει αν είχα βγάλει τρίχες κάτω. Και του λέω ναι, και μου λέει μπράβο, έτσι. Το οποίο εγώ το θεώρησα κάπως περίεργο, γιατί τι σημαίνει αυτό, ότι ας πούμε έβγαλε τρίχες. Ή και άλλες πτυχές του σώματός μου. Αρχίζω, βγάζω ένα πέος, το οποίο, okay, μου φαίνεται λίγο περίεργο, να μεγαλώνει ουσιαστικά. Ή ας πούμε, μπορεί να φοράω ένα παντελόνι και να λέει μητέρα μου, πω, σου κάνει ένα κόλλο. Και να σε φάσει, okay, δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι σχέση έχει αυτό δηλαδή, το μέρος του σώματός μου με κάτι. Αλλά και ότι και με τους φίλους μου ξαφνικά άρχισαν να συζητήσεις να πηγαίνουν και στο ποια συμμαθήτρια, ποιο τμήμα θεωρείς ότι είναι η πιο σεξι, ας πούμε. Ή του στυλ να βλέπω τους φίλους μου να νιώθουν καψούρα και κάπως ότι θέλω να μιλήσω σε αυτήν την κοπέλα, θέλω πάρα πολύ. Και να απογοητεύονται και εγώ να λέω σε φάση γιατί κάτσε και ασχολήθηκες, ας πούμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανες αυτό. Λίγο με τον πατέρα μου να μου λέει ότι όταν βρίσκεσαι καμιά γκομενίτσα ή κάτι τέτοιο, ή να ρωτάει τους φίλους μου άμα έχουν βρει κάποια γκόμενα, το οποίο εγώ το θεωρούσα τελείως αδιάκριτο. Γενικά λίγο να βλέπω ότι το σεξ υπάρχει κάπου παντού. Υπάρχει στις ταινίες, υπάρχει στις διαφημίσεις, υπάρχει στα περιοδικά, υπάρχει παντού και ότι ξαφνικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένιωσα ότι δεν μπορούσα να ταυτιστώ με αυτή την εμπειρία, διότι, δηλαδή, ας πούμε, τις ταινίες, τις κλασικές εικόνες που έχουμε από την εφηβεία και ότι όταν φτάνεις στο σεξ και να το έχεις γκόμενα στο τέλος, ότι αυτό είναι το αποκορύφωμα της νεαρής ζωής σου, εκεί ξεκινάς και ζεις πραγματικά, αυτό δεν το ένιωσα ποτέ. Έφτασε σε ένα σημείο που δεν αισθανόμουν καθόλου άντρας, το οποίο μάλλον ήταν και ένα σημάδι ότι σήμερα αναγνωρίζουν αυτό όμως δημοφιλικό, διότι δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα του κλασικού του Ελληνάρα που πρέπει να είναι μαγκάκι, που πρέπει να είναι σπόρτι, που πρέπει να κυνηγάει τις γκόμενες και τέτοια. Λέω, μα αυτή είναι η έννοια του άντρα, εγώ πραγματικά δεν νιώθω άντρας. Και επίσης, επειδή σίγουρα είχα πιο nerdy παρέες και πιο nerdy ενδιαφέροντα, ότι ένιωθα κάπως περιθωριοποιημένος. There is the
άρχισε αυτό να εξελίσσεται σε έναν εσωτερικό διάλογο με αυτό μου. Ότι από τη μία δεν αισθάνομαι ότι είσαι άντρας, άρα είσαι ένα πλάσμα, ένα τίποτα, κάτι τελείως το άδειο. Είσαι γκέι? Όχι, δεν νομίζω ότι βλέπω τα αγόρια με κάποιο τρόπο. Σου αρέσουν γυναίκες? Ναι, αλλά ας πούμε δεν γίνεται να μην νιώθω τίποτα σεξουαλικά. Ναι, δεν αισθάνομαι ότι το σεξ με έλκει, με τραβάει. Απ' την άλλη έχω στήσει. Δηλαδή, okay, μπορεί να βρίσκω το στήθος ή ένα κόλλο ελκυστικό, αλλά τίποτα από αυτό. Okay, δηλιάζεις και δεν θέλεις σχέση, επειδή έχει συνδέσει στο μυαλό σου ότι η σχέση συνδέεται με το σεξ. Άλλο, για μη σε έχει προσεγγίσει καμία, προφανώς είσαι άσχημος. Γιατί είσαι nerd, είσαι άσχημος, είσαι loser, οπότε ακριβώς και γι' αυτό το λόγο δεν σε θέλει καμία. Το άλλο είναι, okay, άρα είσαι ανίκανος να αγαπήσεις και θα είσαι μόνος για πάντα. Άρα είσαι ένα άχρηστο άσχημο πλάσμα με ένα άχρηστο πέος που δεν το χρησιμοποιείς. Καμία δεν σε θέλει, είσαι δειλός, θα μείνεις μόνος σου για πάντα και θα πεθάνεις και μόνος σου. Και αυτό κάπως εγώ το ενστερνίστηκα σιγά σιγά. Ήξερα ότι δεν ήθελα να πιέσω τον εαυτό μου να κάνει κάτι για το οποίο ένιωθε άβολα. Οπότε η μόνη λύση που είχα είναι να παραμελήσω τον εαυτό μου και έπρεπε να ενδώσω στη ρουτίνα της ζωής μου, γιατί αυτή ουσιαστικά μου δίνει μια πορεία μπροστά, γιατί δεν είχα κάποιον τελικό στόχο. Οι ιστορίες που ακούτε στο Sex Podcast είναι μοναδικές επειδή είναι αληθινές. Αν θες να ακουστεί και δικιά σου ιστορία, στείλε μας email στο sex@papakipod.gr. Τα τελευταία χρόνια του λυκείου για μένα ήταν πιο ευχάριστα. Άρχισα να ανακαλύπτω τα ενδιαφέροντά μου. Ανακαλύπτω ότι μου αρέσει πολύ ο κινηματογράφος, μου αρέσει πολύ το animation, μου αρέσει να φτιάχνω βίντεο, μου αρέσει να εκφράζω τον εαυτό μου καλλιτεχνικά, μου αρέσει η μουσική. Αγοράζω και μαθαίνω να παίζω κιθάρα. Και για αυτά τα ενδιαφέροντά μου άρχισα να ζητώ κοινότητες στο ίντερνετ. Και κάπου εκεί πρέπει να ανακάλυψα και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Είδα ότι κάποιος μπορεί να είναι γκέι, μπορεί να είναι λεσβία, μπορεί να είναι τρανς, οτιδήποτε, και ότι αυτό είναι οκ. Γιατί είναι κανονικοί άνθρωποι όπως εσύ και εγώ. Για την ασεξουαλικότητα βέβαια δεν είδα τίποτα ιδιαίτερο, μπορεί να είδα τον όρο απλά, αλλά δεν άκουσα κάτι περισσότερο γι' αυτό. Το 2016 φεύγω για σπουδές στο εξωτερικό. Είναι κάτι που πάντα ήθελα, από τη μία επειδή το ακαδημαϊκό επίπεδο θα ήταν σίγουρα ανώτερο από αυτό που θα έβρισκα στην Ελλάδα. Απ' την άλλη, θα έβρισκα μια κοινωνία κάπως πιο ανοιχτόμυαλη και ήθελα να δράξω την ευκαιρία να γνωρίσω άτομα από οποιαδήποτε χώρα, εθνικότητα, φύλο και οτιδήποτε. Και όντως, στο εξωτερικό γνώρισα άτομα και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και από οπουδήποτε αλλού και άκουσα και τις προοπτικές τους. Την ασεξουαλικότητα, βέβαια, ακόμα δεν γνώρισα ούτε κάποιο άτομο που είναι ασεξουαλικό, ούτε για τον όρο έμαθα κάτι περισσότερο. Τον Ιανουάριο του 2017, μόλις είχα κλείσει τα 20. Ήμουνα στο σπίτι και έβλεπα Netflix. Και έβλεπα τη σειρά BoJack Horseman. Στη σειρά υπάρχει ένας χαρακτήρας, ο Todd, ο οποίος ήταν μάλλον ο αγαπημένος μου χαρακτήρας στη σειρά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εύθυμος, χαρούμενος, δημιουργικός, έκανε τα λαθάκια του αλλά ήταν πάντα καλοπροαίρετος. Στο τέλος ενός επεισοδίου έχει βγει έξω για φαγητό με τη φίλη του την Emily, η οποία τον ρωτάει: «Τότε έχω μπερδευτεί, τη μία αισθάνομαι ότι σου αρέσω, την άλλη ότι δεν σου αρέσω, την άλλη ότι σου αρέσω. Τι πες μαζί σου, είσαι γκέι?» «Όχι, δεν είμαι γκέι, τουλάχιστον νομίζω ότι δεν είμαι, αλλά νομίζω ότι δεν είμαι και straight. Δεν ξέρω τι είμαι. Νομίζω ότι δεν είμαι τίποτα». Todd, can I ask you something? Of course. What's your deal? I feel like you like me, but you don't like me, but you like me, and I don't know what that is. Are you gay? Whoa, why would you even... You can tell me if you're gay, it's fine. This isn't the 1600s or some places in the present. I'm not gay. I mean, I don't think I am, but I don't think I'm straight either. I don't know what I am. I think I might be nothing. Και αργότερα στη σειρά ο Todd συνειδητοποιεί ότι είναι asexual. Και σε επόμενα επεισόδια ο Todd μαθαίνει περισσότερο ότι είναι asexual. Κάποιοι asexual μπορεί να είναι και αρωμαντικοί. Κάποιοι βρίσκονται σε ρομαντικές σχέσεις. Αλλά κανένας δεν κορόιδεψε τον Todd για το γεγονός ότι είναι asexual. Όλοι συνέχισαν και του φέρονταν κανονικά.
Εγώ βλέποντας τον Ντόντ και μαθαίνοντας για σεξουαλικότητα, αρχικά σκέφτηκα, α ναι, η ασεξουαλικότητα είναι όντως κάτι που πρέπει να είχα διαβάσει ήδη. Περιέγραφε ακριβώς αυτό που εγώ ένιωθα. Το πρώτο καιρό που όταν έμαθα την ασεξουαλικότητα, δεν το έψαξα ιδιαίτερα, αλλά μέσα στο επόμενο 1,5 με 2 χρόνια, άρχισα να διαβάζω περισσότερα και να καταλαβαίνω περισσότερη την ασεξουαλικότητα και να συνειδητοποιώ ότι κι εγώ είμαι ασεξουαλ. It actually feels nice to finally say it out loud. I am an asexual person. I am asexual. Κάποιες φορές μου φαίνεται περίεργο όταν μου περιγράφουν το πώς βιώνουν άτομα τη σεξουαλική έλξη, ότι νιώθουν μέσα τους πεταλούντες, ότι λιώνουν, ότι θέλουν, βλέπουν έναν άνθρωπο και θέλουν να κάνουν σεξ μαζί του. Αυτό μέχρι και σήμερα δεν το πολύ καταλαβαίνω. Αλλά με το σεξ γενικά ως έννοια είμαι αρκετά θετικός και πολύ θετικός ως προς το καθένας να εκφράσει τη σεξουαλικότητά του με τον τρόπο που θέλει και του αρέσει, αρκεί να γίνεται φυσικά με συγκατάθεση. Τι σημαίνει να είσαι asexual? Asexual, άμα παίρναμε τον επίσημο ορισμό, θα λέγαμε είναι κάποιος που αισθάνεται λίγη ως καθόλου σεξουαλική έλξη. Για μένα προσωπικά είναι σαν να βρίσκομαι σε ένα μπουφέ και να μην θέλω να φάω. Το σεξ εγώ το αντιμετωπίζω είτε με αποστροφή είτε με παντελής απάθεια. Για μένα είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα όπως όλες οι άλλες, αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο δίνω κάποια σημασία ή προτεραιότητα. Φυσικά το αν είσαι asexual ή όχι δεν σχετίζεται απαραίτητα με τη λίμπιντο. Για αρκετό καιρό αμφισβητούσα άμα είμαι όντως asexual, επειδή είχα στήσει, επειδή σίγουρα έβρισκα κάποια άτομα ελκυστικά, αλλά δεν ήθελα να πραγματώσω κάποια σεξουαλική επιθυμία. Θυμάμαι την πρώτη φορά που ετοιμαζόμουν να πω σε ένα φίλο μου ότι είμαι sexual, ότι αισθανόμουν τρομερό άγχος. Ότι πρόκειται να αποκαλύψω σε ένα φίλο μου κάτι το κοσμοϊστορικό και φοβόμουν ότι αυτό θα έχει κάποια επίδραση στη φιλία μας. Αφού έκατσα και το ανέλησα στο βαθμό που μπορούσα, το πώς ένιωθα, τι σημαίνει σεξουαλικότητα για εμένα, η αντίδραση που πήρα από τον φίλο μου ήταν ότι okay, αυτό δεν θα επηρεάσει τη φιλία μας με κάποιο τρόπο και ότι αυτό δεν έχει αλλάξει τίποτα για εσένα, γιατί είσαι πάντα αυτός που ήσουν, που ήταν ο φίλος μου. Επίσης, όταν είπα ότι είμαι ασεξουαλ στην οικογένειά μου, το πήρανε με καλό τρόπο. Η μάνα μου και η αδερφή μου ήταν okay. Στον πατέρα μου δεν το ανέλησα τόσο, διότι έχει ένα λίγο πιο παλαιομοδίτικο τρόπο σκέψης, αλλά γενικά ξέρω ότι ό,τι απόφαση και να πάρω ότι με αγαπά και ότι δεν έχει πρόβλημα με αυτό που είμαι. Αλλά το έχω ξεκαθαρίσει ότι βέβαια εγγόνια από εμένα δεν θα δει δυστυχώς. Τζέι, σε έχει ρωτήσει ποτέ κανείς αν έχεις περιέργεια να δοκιμάσεις το σεξ? Σαφώς και με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές στο παρελθόν, είτε φίλοι είτε γνωστοί, και πάντα τους δίνω την ίδια απάντηση. Όχι, και ούτε έχω κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δοκιμάσω. Γενικά στην καθημερινότητά μου είμαι πολύ ανοιχτός ως προς το γεγονός ότι είμαι asexual. Δηλώνω ανοιχτά σε social media ότι είμαι asexual και το αναφέρω στους φίλους και γνωστούς άμα προκύψει στη συζήτηση. Γενικά δεν έχω κάποια αρνητική αντίδραση προς αυτό. Στους περισσότερους, αν δεν ενδιαφέρονται τόσο, δεν το αναλύω σε μεγάλο βάθος. Κάποιες φορές υπάρχουν και κάποιοι που λένε, α, ξέρεις, είχα κάποιες απορίες σχετικά με το τι είναι η ασεξουαλικότητα. Και σε αυτή την περίπτωση ευχαρίστως τους εξηγώ και δική μου περίπτωση. Δεν θα έλεγα ότι ισχύει το ίδιο και στο ίντερνετ, δυστυχώς. Ουσιαστικά θέλω να πω ότι καλό είναι να ξέρουμε και τι είναι τα social media και λίγο να είμαστε επιφυλακτικοί ως προς αυτά, γιατί ναι, μεν υπάρχουν εκεί πάρα πολύ cool πράγματα και θα γνωρίσεις κοινότητες και θα έρθεις σε επαφή με διάφορα άτομα. Θα έρθεις βέβαια σε επαφή και με το μίσος. Έχω δεχτεί πολλά σχόλια του στυλ. Προφανώς δεν σε θέλει καμιά, οπότε γι' αυτό είσαι asexual. Δηλώνεις asexual γιατί θες να νιώσεις ότι είσαι ξεχωριστός, ότι είναι ένα καινούριο φαινόμενο, ενώ δεν ισχύει. Η σεξουαλικότητα υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα, ότι είμαι δειλός.
Το χειρότερο που έχω δει είναι δυστυχώς από ΛΟΑΤΚΙ άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν gatekeep στην κοινότητα, λέγοντας ότι οι ασεξουαλικοί και οι αρωμαντικοί δεν μπορούν να είναι μέρος των ΛΟΑΤΚΙ επειδή δεν υφίστανται κατά πίεση. Το οποίο είναι πολύ κακό, γιατί από τη μία υπονοεί ότι το να είσαι ΛΟΑΤΚΙ είναι ξαφνικά διαγωνισμός για το ποιος είναι ο πιο καταπιεσμένος και ότι δεν μπορείς απλά να νιώσεις περηφάνεια ή χαρά ή άνεση συνέντευξη στην ταυτότητα, αλλά πρέπει να δέσει καταπίεση. Αυτό αγνοεί την τραυματική εμπειρία του να μεγαλώνεις και να σου λένε ότι υπάρχει ένας μόνος τρόπος να αγαπήσεις πραγματικά και ότι κάποιος που δεν ανήκει σε αυτή την νόρμα, σε εισαγωγικά, είναι καταδικασμένος να ζει σε δυστυχία και σε μιζέρια και εσύ να μεγαλώνεις ξέροντας ότι είναι κάτι το οποίο εσύ δεν μπορείς να το ελέγξεις, οπότε είτε θα πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο σου νιώθει άβολα προκειμένου να διορθώσεις τον εαυτό σου, είτε θα παραιτηθείς, θα αρχίσεις να αγνοείς τα πάντα και θα ζεις στη μοναχικότητα και τη μιζέρια σου. Κάθε μέρα φοράω στο μεσό δάχτυλο δεξιού μου χεριού ένα μαύρο δαχτυλίδι, το οποίο η κοινότητα έχει αποφασίσει ότι αποτελεί ένδειξη της ταυτότητάς μας. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο κάποιες φορές όταν βρίσκομαι στο δρόμο και κάποιος προσέχει το δαχτυλίδι μου και δείχνει το δικό του και είτε γνέφει καταφαντικά ως αναγνώριση, είτε έρχεται και μου λέει «Είσαι και εσύ ασεξουαλ». Πάλι καλά, αισθανόμουν μόνος μου. Αν κάποιος σε ένα μπαρ σου δείξει τον ενδιαφέρον του, πώς αντιδράς? Κοίτα, εγώ θα τον ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον, αλλά θα ξεκαθαρίσω από νωρίς τη στάση μου. Ότι είμαι ασεξουαλ, ότι δεν με ενδιαφέρει κάτι το σεξουαλικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι ανοιχτό σε μία σχέση, αλλά δεν είναι κάτι που στη ζωή μου το δίνω κάποια προτεραιότητα. Ή ότι θα προσπαθήσω να το αναγκάσω να συμβεί, ή ότι άμα δεν συμβεί στο μέλλον, ότι θα είναι κάτι τραγικό. Oh, I actually have a big announcement. I'm marrying Courtney Portnoy this weekend. It's not weird for an ace to get married. No, if you found someone who really accepts you for who you are, go for it. Κατανοώ ότι η δυσκολία έγκυται στο ότι σίγουρα θα ήμουν πιο συμβατός με ένα άτομο που είναι και αυτό asexual, γιατί τότε σε αυτή την περίπτωση το σεξ δεν θα είναι ένα εμπόδιο που θα μπορούσε να σταθεί στη σχέση μας. Από την άλλη, άμα θέλω να κάνω σχέση με ένα πρόσωπο που να έχει σεξουαλική επιθυμία, πιθανόν να είμαι εντάξει και μια ανοιχτή σχέση. Μπορεί να φαίνεται κάπως περίεργο και μπορώ να πω ότι και σε μένα φαίνεται λίγο περίεργο, δηλαδή να είσαι ένα σύντροφο που κάνει σεξ με κάποιον άλλο, γιατί ακόμα έχουμε ενστερνιστεί την ιδέα ότι το σεξ είναι η απόλυτη ένωση ανάμεσα σε δύο άτομα. Αυτό που νομίζω αναζητώ περισσότερο είναι ένας καινούριος σχετικά όρος, λέγεται queer πλατωνική σχέση, το οποίο είναι μια σχέση που είναι ανάμεσα στα όρια της φιλίας, της δυνατής φιλίας, και αυτό που κλασικά θεωρούμε ως ρομαντική σχέση. Αν σου είχαν μιλήσει για το σεξ οι γονείς σου ή στο σχολείο όταν ήσουν στην εφηβεία σου, μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα για σένα? Νομίζω θα ήμουν πιο ανέτα άμα ήξερα ότι το σεξ δεν είναι το α και το ω. Άμα ήξερα ότι δεν χρειάζεται να έχω το σεξ ένα υπόβαθρο στη ζωή μου ή να θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην κοινωνία, ότι αυτό θα με βοήθαγε περισσότερο. Ναι, γιατί είναι περίεργο, γιατί από τη μία είχα σκέφτεσαι στο παρελθόν άμα θα ήθελα να είμαι σε εισαγωγικά normal ή asexual, αν είχα την επιλογή. Είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί σίγουρα θα με γλίτωνε από πολλά χρόνια στεναχώριας, εγκλεισμού προς τον εαυτό μου και σίγουρα δεν θα ένιωθα αυτή την περιθωριοποίηση που είχα βιώσει για το μεγαλύτερο μέρος της εφηβείας μου. Απ' την άλλη, δεν θεωρώ ότι η ασεξουαλικότητα μου κάνει ανώτερο από κάποιον άλλο, αλλά με έχει βοηθήσει να συνειδητοποιήσω ότι εγώ βγάζω ευχαρίστηση από άλλα πράγματα. Είτε είναι εκφράζοντας τον εαυτό μου καλλιτεχνικά, είτε τρώγοντας ένα ωραίο πιάτο φαγητό, κάνοντας οτιδήποτε άλλο. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά αν όντως ένιωθα σεξουαλική έλξη, αν θα ήταν ίσως και προτεραιότητα στη ζωή μου. Σε κάποιον που βιώνει αυτό που βιώνεις εσύ και πιθανόν να μην ξέρει να το εξηγήσει, τι έχεις να του πεις? Να ξέρει ότι δεν είναι μόνος του. Υπάρχουν
εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο οι οποίοι λίγο πολύ έχουν μια ίδια εμπειρία με σένα. Άμα ψάξεις και αναζητήσεις θα βρεις μια κοινότητα η οποία σε καταλαβαίνει. Από την άλλη είναι στο χέρι σου να προσορίσεις τον εαυτό σου όπως νομίζει. Άμα σου αρέσει ο όρος sexual, είσαι ελεύθερος να το χρησιμοποιείς. Άμα δεν σε καλύπτει, δεν έχει διαφορά. Το σεξ δεν είναι το α και το ω στη ζωή σου. Σίγουρα θα βρεις ευχαρίστηση σε πάρα πολλά πράγματα μέσα στη ζωή σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να αγαπήσεις, ότι δεν θα βρεις κάποια σχέση στη ζωή σου εάν αυτό θέλεις, γιατί θα τη βρεις. Δεν είσαι κατεστραμμένος, δεν είσαι ελαττωματικός, δεν είσαι κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, δεν είσαι δειλός. Και επίσης καλό είναι να θυμάται ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην κατηγορήσεις τον ίδιο στον εαυτό. Είμαι πλέον σε ένα σημείο που νιώθω σχεδόν απόλυτα άνετα με την ταυτότητά μου στα sexual, σε σημείο που μπορώ και εύκολα να κάνω χιούμορ σχετικά με αυτό. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές φορές που αισθάνομαι σαν ένας κατάσκοπος που έχει εισβάλει μέσα στον κόσμο της κανονικότητας και κρίνει σιωπηλά. Όποιος θέλει να ψάξει περισσότερο την ασεξουαλικότητα, πλέον υπάρχουν αρκετές πηγές που μπορεί να κοιτάξει. Βασικότερη πηγή θα έλεγα είναι το AVEN ή αλλιώς Asexuality Visibility and Education Network, το οποίο έχει πάρα πολλές πληροφορίες που μπορείς να βρεις. Μπορείς να βρεις ορισμό για την ασεξουαλικότητα, μπορείς να βρεις παραδείγματα άλλων περιστάσεων και άλλων ανθρώπων, συζητήσεις, να έρθεις σε επαφή με άλλα ασεξουαλ άτομα. Μπορεί να βρει πολλούς YouTubers που μιλάνε για την ασεξουαλικότητα, για την ιστορία της, για τους ορισμούς της, για τις δικές τους εμπειρίες. Και φυσικά από βιβλία θα πρότεινα σίγουρα το Ace της Angela Chen, το οποίο περιλαμβάνει πολλές περιπτώσεις διάφορων ανθρώπων, trans ανθρώπων, non-binary ανθρώπων, από όλο τον κόσμο, οποιοδήποτε φύλου. Και μιλάει έντονα και για το πώς το σεξ ουσιαστικά κυριαρχεί στην κοινωνία μας και αυτό τι επίδραση έχει στον καθένα μας. Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Ανακαλύψτε και άλλες ιστορίες σαν αυτή του Jace και αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple και Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε email στο sex@pod.gr. Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην επιμέλεια η Ερατός Ζουρουφίδου, στην ηχοληψία και στο μοντάζ ο Γιώργος Βαβανός και ο Νίκος Λουκόπουλος. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.